Σήμερα στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πολιτική περιοδία η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, που είναι ταυτόχρονα και τομεάρχης εξωτερικών, β' αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Και σήμερα τη φιλοξενούμε στη συχνότητα του 984. Κυρία Δούρου, καλημέρα. Κύριε Σαχίνη, ειλικρινά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Διότι συνεχίζω να λέω ότι τα περιφερειακά, όπως λένε, μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πραγματικά ανάσα δημοκρατίας σε μια χώρα που τα λεγόμενα εθνικά μέσα ενημέρωσης έχουν οδηγήσει την πατρίδα μας στην θέση 107. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω να πάω κατευθείαν στα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Καταρχάς να σας πω ότι φέρετε μια ιδιότητα τομέα εξωτερικών υποθέσεων και τρεις μέρες πριν τις ευρωεκλογές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η ατζέντα των ευρωπαϊκών θεμάτων και της θέσης χώρας και των εθνικών θεμάτων υπολείπεται κατά πολύ του ενδιαφέροντος όλων στη δημόσια σφαίρα, σε αντίθεση με αυτά που συζητά ο απλός κόσμος. Βρίσκεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ? Ακούστε, κύριε Σαχίνη, αυτό δεν τυχαίνει, πετυχαίνει. Διότι αν πραγματικά ανοίγαμε τα ζητήματα για το τι λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά φόρα και στους ευρωπαϊκούς δεσμούς, για το τι, πώς λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι Υπουργείο Εξωτερικών όλων μας, και εμένα που δεν ψήφισα τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτών που ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι εκεί για το συμφέρον, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων μας. Πιστέψτε με, η κουβέντα στην καλύτερη θα ήταν άβολη. Διότι, πού θέλετε να πάμε? Θέλετε να πάμε στα ζητήματα των τουρκικών σχέσεων? Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτός ο μικρός, ο μέγας τόπος, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως λέει και ο ποιητής, με ποιο τρόπο έχει ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με λαϊκισμό, εθνικιστική υπερπλειοδοσία. Εμείς λοιπόν δεν θεωρούμε, και εγώ προσωπικά, και είναι τιμή μου και ευθύνη μου που έχω οριστεί να υπηρετώ το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής, ότι η εξωτερική πολιτική είναι πεδίο ψηφοθυρίας. Λειτουργώντας με αίσθημα λοιπόν ευθύνης, κύριε Σαχίνη, ως αριστερή πατριωτική δύναμη, είμαστε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά ανησυχούμε, να μου επιτρέψετε, για το ξεθόριασμα των κόκκινων γραμμών. Ανησυχούμε για το ότι η κυβέρνηση δεν έχει μια σαφή συνεκτική στρατηγική. Κάνει, κύριε Σαχίνη, μυστική διπλωματία. Μαθαίνουμε τα κρίσιμα από την Τουρκία ή από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για τις συμφωνίες ασφαλείας Ελλάδος-Ουκρανίας. Έχουμε έρθει σε ρήξη εδώ και 5 χρόνια με πάγιες αρχές της ελληνικής διπλωματίας. Όταν, για παράδειγμα, η Αθήνα, όπως λέμε, μιλώντας για τα κράτη με τις πρωτεύουσές τους, η Άγκυρα ή η Ουάσιγκτον, είχε ρόλο γέφυρας και ήμασταν ένας πόλος διαλόγου. Είδατε, κύριε Σαχίνη, να αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με άλλες κυβερνήσεις μια πρωτοβουλία διαλόγου με τις αραβικές χώρες για να πάψει τραγωδία στη Γάζα ή στην Ουκρανία? Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ και ξαναλέω, όχι ως βουλεύτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως Ευρωπαία Ελληνίδα γυναίκα πολίτης, γιατί με το που ανέλαβε η κυβέρνηση της δεξιάς στα ενία της εξουσίας, έβαλε τέλος σε μια πολυμερή διπλωματία των Τσίπρα Κοντζιά, όπως είχε, αν θυμάστε, αποτυπωθεί σε ένα περιφερειακό πολυμερές δίκτυο με την Κυπριακή Δημοκρατία, με τα τριμερή σχήματα, με το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Αρμενία, την Αίγυπτο. Αυτά τα εγκατέλειψε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα ξεχάσω το 2019, όταν μίλησε στην συνέλευση του ΟΗΕ, και τότε στη συνέλευση του ΟΗΕ ήταν ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, κύριε Σαχίνη. 50 χρόνια κλείνει. Ξέρετε, επειδή με ανοιχτή την πληγή. Είναι 50 χρόνια και είναι 50 χρόνια εισβολής και κατοχής από νατοϊκό σύμμαχο. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, το γεγονός των ελληνοτουρκικών και του Κυπριακού δεν θα έπρεπε να είναι στην ατζέντα των συζητήσεων και ως ευρωτουρκικό ζήτημα? Γιατί είναι ένα διμερές θέμα απλά? Δεν είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς και η Κύπρος. Απόλυτα δίκιο, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ και σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Μα με την υποψηφιότητα του κύριου Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας,
ένα ευρωαλβανικό θέμα, όπως είναι το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, για τα οποία ελέγχεται ο κύριος Ράμα, δεν το... αυτή την υποψηφιότητα, ο κύριος Μητσοτάκης, διμερές ελληνοαλβανικό και όπως θα έλεγε, καζάν-καζάν, δηλαδή win-win, και για τον Ράμα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς τεράστια θέματα που έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι το όπλο των αδυνάμων χωρών, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το έχει σαν το δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με το διεθνές δίκαιο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο λοιπόν, διότι ακούμε συνέχεια να μας λέει η κύριε Σαχίνη για τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία την έχει κουρελιάσει και την κουρελιάζει η Τουρκία με τη διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Να πάμε στο πιο πρόσφατο. Είναι δυνατόν να μας βάζει ο Τούρκος υπουργός κόκκινη γραμμή τα θαλάσσια πάρκα, και ότι αν εμείς θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα, και να ακούω εγώ, και όταν λέω εγώ καταλαβαίνετε ούτε ο Γιώργος ούτε η Ρένα, ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη και υποβαθμισμένη. Και σήμερα η Τουρκία και επιδιώκει τον εξυγχρονισμό της Ελληνικής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση με την Αίγυπτο αποκαθιστά. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Είδατε εσείς αντίδραση για τη μονή της χώρας? Κυρία Αδουρού, μετατράπηκε σε τζαμί. Μισό λεπτό. Ένα-ένα, επειδή καλά κάνετε εσείς και βάζετε πολλά θέματα, οφείλω να σας πω ότι είστε από τα ελάχιστα άτομα στην πολιτική κονίστρα που το κάνει αυτό. Επί αυτών των θεμάτων, θέλω να είμαι σαφής. Λοιπόν, κοιτάξτε τα άλλα, να σας πω κάτι, τα άλλα είναι τα εύκολα. Ναι, καταλαβαίνετε που αναφέρομαι. Εσείς... Τα non-paper αναφέρομαι των κομμάτων που σας έρχονται και εσάς. Μάλιστα, όλων των κομμάτων πρέπει να πω. Κοιτάξτε, εδώ έχετε θέσει με μια κέρια ερώτηση την ιστορία της Σύρνας, που φαίνεται προδήλως ότι είναι περιβαλλοντικές ανησυχίες βιοτόπων, φαίνεται λέω προβλήλως, αλλά εσείς αφήνετε να εννοηθεί ότι εδώ χρήζει μιας πιστικής απάντησης, αν είναι αυτό μόνο, αν είναι και κάτι άλλο, διότι θυμίζω ότι με βάση το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, οι νησίδες, τα νησιά και οι βραχονησίδες χαρακτηρίζονται για το θέμα της ΑΟΣ κατοικήσιμες ή μη κατοικήσιμες, εφόσον όμως υπάρχει ένα κρίσιμο εδώ να έχουν οικονομική λειτουργία τα κατσίκια. Να κάνω λίγο το Γιώργο το Σαχίνι, δηλαδή να κάνω λίγο το ρεπορτάζ, γιατί ίσως κάποιος και κάποιος μας παρακολουθεί να μην αντιλαμβάνεται απευθείας. Εδώ το ξέρουν όλοι, το έχουμε συζητήσει 3 μέρες το θέμα στην εκπομπή. Οπότε... ξέρετε, εγώ είμαι με τις παραστάσεις της Αθήνας. Μάλιστα. Καταλάβατε, όπου στις παραστάσεις της Αθήνας συζητάμε ποιος έχει τα περισσότερα σπίτια. Και συζητάμε τα στήματα του Ποθενέσκες. Καλά, σε αυτό παίζουν και οι δύο αρχηγοί. Με συγχωρείτε, κυρία Δούρου, τώρα οφείλω να είμαι δίκαιος. Έχουν βάλει το πλουσιόμετρο κάτω την ώρα που 3 ευρώ δεν έχουμε για να πληρώσουμε ρεύμα. Κύριε Σαχίνη, εγώ δεν ήμουν τη σχολή. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι αλήτες ρουφιάνοι. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι πολιτικοί τα παίρνουν. Και δεν θεωρώ λοιπόν ότι τα ζητήματα του πόθεν έσχεση, έτσι όπως συζητιόνται αυτή τη στιγμή στα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιμερίζεται ευθύνη με τον ίδιο τρόπο, τόσο στην αξιωματική αντιπολίτευση, όσο και στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης το χειρίζεται. Πάμε όμως σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μετά θα πέφτουμε από τα σύννεφα που λένε και τα πιτσιρίκια. Εγώ απέστεινα χθες κάποιες ερωτήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, που επαναλαμβάνω είναι Υπουργείο Εξωτερικών όλων μας. Δεν είναι του Μοσχάτου, ούτε της Νόδε Ηρακλή. Λοιπόν, είδαμε να δημοσιεύονται και να μην διαψεύδονται ειδήσεις σχετικά με το να απομακρυνθούν κοπάδια και βοσκοί από σύμπλεγμα βραχονησίδων και συγκεκριμένα την βραχονησίδα Σύρνα. Του Δήμου Αστεπάλαιας, λοιπόν, μάλιστα. Του Δήμου Αστεπάλαιας. Σωστά είπατε εσείς ότι με αποφάση του Διεθνούς Δικαστηρίου, στη βάση πάντα του δικαίου της θάλασσας, για να δικαιούται μια νησίδα να έχει ΑΟΣ, πρέπει να έχει κατοίκους και να συντηρεί αυτόνομη οικονομική ζώνη. Δεν χρειάζεται να πω ότι πρέπει να έχει τελειώσει απόφυτος να είσαι νομικής με μεταπτυχιακό στο διεθνές δίκαιο, να ξέρεις ότι ο Ερντογάν εδώ και χρόνια γκριζάρει τη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν εξαιρέσουμε την αντίδραση στην επίσκεψή του πριν χρόνια από μεριάς του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα, του Προκόπη Παυλόπουλου και του Αλέξη Τσίπρα, όταν έβαλε θύμα στη συνθήκη Λοζάνης,
τις προάλλες δεν ήθελε να μιλάει κανένας. Και ενώ ξέραμε ότι στον κύριο Ερντογάν πρέπει να υψώνουμε τείχος όσον αφορά το γκριζάρισμα της συνθήκης της Λοζάνης για τη Θράκη, τώρα, στην τελευταία του εμφάνιση, έκανε λόγο και για την υποτιθέμενη μειονότητα στη Ρόδο. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό τον, σε αυτό τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας έχεις μία κυβέρνηση η οποία καταπατά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της. Διότι αν αδειάσουμε από κοπάδια και βοσκούς τις βραχονισίδες, καταλαβαίνετε ότι τις σερβίρουμε, αν μου επιτρέπετε, στο πιάτο, σε αυτή την αναθεωρητική πολιτική που ασκεί ο κύριος Ερντογάν και μας πάει πίσω στον περιβόητο Ταβούτογλου με τη χώρα, με το στρατηγικό βάθος. Γιατί άλλωστε, όπως βλέπετε τώρα, θέλουν να βάλουν στα σχολικά εγχειρίδια της Τουρκίας το μύθο της μεγάλης γαλάζιας πατρίδας. Ρωτάω λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών, τι αντίκτυπο θα έχει σε σχέση με την προκλητική στάση της Τουρκίας αυτές οι κινήσεις που κάνει. Χρειάζεται, ξαναλέω, κύριε Σαχίνη, να είστε όπως εσείς, που την ατζέντα της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης των χιλιάδων ανθρώπων που σας ακολουθούν να θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο ότι αυτές είναι οι προτεραιότητες. Κυρία Δούρου, θέλω να μου πείτε κάτι για να πάω παρακάτω σε αυτό όμως το θέμα, γιατί έχετε κάνει μία πολύ λεπτομερή ερώτηση, οφείλω να το πω αυτό. Η Σύρνα στα θαλάσσια πάρκα τα οποία η Τουρκία μας απειλεί, μην τα κάνετε αν δεν με ρωτήσετε, το λέω απλά και λαϊκά, ενώ είναι υποχρέωση στα πλαίσια. Έτσι το είπε, δεν το λέτε σε απλά και λαϊκά. Δεν είστε εσείς η Σύρνα ως τουρκοφάγος. Η Σύρνα ως... ότι αν κάνουμε θαλάσσια πάρκα, ο Τούρκος υπουργός είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Η Σύρνα λοιπόν φαίνεται να είναι σε ένα τμήμα της, στα πλαίσια του συμπλέγματος των Αστυπαλαίων, του νησιωτικού συμπλέγματος που τα συμπληρώνει, να είναι μέσα αυτά θαλάσσια πάρκα. Λέω εγώ τώρα, καχύποπτα αν θέλετε, βγάζοντας την οικονομική δραστηριότητα που συνεπάγεται η κτηνοτροφία, έστω και πρωτόλια οικονομική δραστηριότητα, και μένοντας στα σαλιγκάρια, τα γλαροπούλια κτλ, στέλνεις μήνυμα ή δεν στέλνεις μήνυμα εμέσως πλην σαφώς στην απέναντι πλευρά ότι κοίτα, μη στεναχωριέσαι, δεν συζητάμε εδώ για ΟΣ, δεν συζητάμε για άλλα πράγματα, συζητάμε για κάτι πολύ ήπιο. Ναι, αλλά είναι δικός μας χώρος αυτός. Λοιπόν, αντί να αυτοχαρακτηρίζεστε με περίσσια σεμνότητα ως κακοπροαίρετος, καλό και μέσα από τη φιλόξενη σύνδεσή σας για τα σπουδαία και όχι για τα ίσονα, τα συκοφαντικά και τα χιδέα, να μας απαντήσει το υπέξ. Διότι ούτε εσείς είστε κακοπροαίρετος, ούτε εγώ ασκώ στήρα αντιπολιτευτική κριτική και μάλιστα σε σπουδαία θέματα εθνικής κυριαρχίας που, προσέξτε, με τον τρόπο που υπερπλειοδοτούσε ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπε συμφωνία των Πρεσπών και ότι την αντίλαξε ο Αλέξης Τσίπρας με τις συντάξεις, είναι ο ηθικός αυτουργός της δημιουργίας ακροδεξιών μορφωμάτων όπως είναι η Ελληνική Λύση, όπως είναι οι Σπαρτιάτες, όπως είναι η Νίκη, που θα δυσπληρώσει η πατρίδα μας στο κογλυφία, η χώρα της Βιάνου και της Κανδάν, η χώρα των Καλαβρίτων και του Χορτιάτη, έχει τέτοια είδους ακροδεξιά μορφώματα που μαγαρίζουν τα σύμβολα της Ελληνορθοδόξου πίστεως και τη σημαία με την οποία έχουν θαυτεί όσοι έπεσαν ηρωικά στην κατεχόμενη Κύπρο, και έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή αυτά τα ακροδεξιά αναχώματα στη χώρα της Δημοκρατίας, ενώ η εξωτερική πολιτική που ασκεί είναι μια εξωτερική πολιτική που υπονομεύει και τη διεθνή θέση της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι δυνατόν, κύριε Σαχίνη, να μαθαίνουμε πάλι από Τούρκο αξιωματούχο ότι το 2020 έγινε στο Βερολίνο συνάντηση και εμείς, ας πούμε, υπό την τότε αρμόδια καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, και εμείς αυτή τη συνάντηση των υφυπουργών υπέξ τη μάθαμε από τους Τούρκους και από τους Γερμανούς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το να αγαπάς την πατρίδα σου δεν είναι να βγάζεις σέλφι στην πλατεία Συντάγματος με ψευτοκαλόγερους και κάτι σκουπόξυλα στο κεφάλι αγορασμένα από την πλατεία Μοναστηρακίου για να παριστάνεις το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν είναι αυτό αγάπη στην πατρίδα. Ναι, από την άλλη, αγάπη στην πατρίδα θα ήταν η συμφωνία των Πρεσπών να είχε κυρωθεί, διότι πείτε μου αν είναι προδοτικό η Ελλάδα
να εκπαιδεύει τους δικαστές στην γειτονική χώρα. Η Ελλάδα να έχει το έλεγχο του FIR. Ναι, ακούστε κυρία Δούρου, αυτό είναι η μία πλευρά. Πείτε μου όμως και εσείς από την άλλη. Δεν οφείλατε, όχι εσείς προσωπικά, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταρχάς να καταγγείλετε πρωτίστως την παραβίαση αυτής της συμφωνίας από την πλευρά της νέας κυβέρνησης και της νέας προέδρου του Βόρειου Γείτονα. Ένα, δύο, τα τρία αυτά χρόνια που εσείς ασκείτε. Μισό λεπτό. Αυτή τη κριτική που ασκείτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ψηφίσει τα μνημόνια που είναι υποχρεωτικά. Την ίδια στιγμή όμως δεν σας ακούγει και κανείς να λέτε ότι και η άλλη πλευρά, η πλευρά που ήταν της κυβέρνησης ΖΑΕΦ, δεν εφάρμοζε υποχρεώσεις όπως για παράδειγμα στα προϊόντα αυτά ή το έργα όμνες. Ναι, ναι, να σας πω, έτσι όπως το περιγράφετε και καλοπροαίρετα λέω εγώ, δεν ακουγόμασταν, γιατί πράγματι σε ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ακουστείς. Δηλαδή, με κίνδυνο να φανώ αυτοαναφορική, αλλά δεν είμαι υποψήφια για την λίστα των ευρωεκλογών, για να φυρεύω ψήφους, ας πούμε, από το εξαιρετικό σας ακροατήριο που το διαπαιδαγωγείτε εσείς στην ενημέρωση. Μα έμαθε κανένας ότι ο κύριος Γεραπετίτης προσήλθε να μου απαντήσει τέλη Φεβρουαρίου για τη συμφωνία των Πρεσπών, το πώς εξελίσσεται, για τη μη κύρωση, τι έχει συμβεί. Ποιος δεν το μάθει αυτό, κύριε Θησακίνη? Ποιος να μάθει ότι, ας πούμε, ακόμα περιμένω να μου απαντήσει τι έγινε στη Λιβύη που θρηνήσαμε θύματα μιας ανθρωπιστικής αποστολής. Μάλιστα. Και επειδή πριν έρθω στην Κρήτη ήμουνα στην Καρδίτσα, πρέπει να σας πω ότι συνάντησα τον πατέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε εκεί. Τι θυμάστε τώρα εσείς που έχει ξεχαστεί από την ατζέντα πλήρως? Εγώ οφείλω να το πω αυτό. Ναι, είναι όμως πράγματα που... Κοιτάξτε, στην Ελλάδα ζούμε και το ξέρετε καλά αυτό. Ξεχνιούνται πολύ. Θέλω όμως, επειδή ο χρόνος πιέζει αφόρητα, να πάω λίγο παρακάτω και να σας ρωτήσω κάτι με το οποίο θέλω να απαντήσετε όσο πιο αναλυτικά μπορείτε και με αυτό να κλείσουμε. Κοιτάξτε, την Κυριακή έχουμε Ευρωκάλπη. Η συζήτηση ακόμη και στην ίδια την Ευρώπη γίνεται με έναν τρόπο μονόπαντο, θα πω. Δηλαδή, ακούω οικονομία πολέμου για την Ουκρανία, χωρίς οι ηγεσίες να μας έχουν εξηγήσει τι έχει στοιχήσει στην Ευρώπη μέχρι σήμερα αυτή η ιστορία της Ουκρανίας, με τους περιορισμούς στην υγεία, την περίθαλψη, τα ενεργειακά κόστη, να μας πούν τι στοιχίζει αυτό. Και ταυτοχρόνως φοβάμαι ότι θα φορεθεί εδώ ένας φερετζές σε όλο το ευρωπαϊκό, αλλά έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα, που θα λέει σφίξτε κι άλλο το ζωνάρι, διότι δεν βγαίνει απαλού, δεν μπορεί να βγει απαλού. Η Ευρώπη δεν παράγει, είναι γυρασμένη, δεν παράγει, έχει χάσει το παιχνίδι της καινοτομίας στο δίπολο Αμερικανών Κινέζων. Συζητήσεις που θα έπρεπε να γίνονται ιδίως για μια χώρα όπως η δική μας, όπου έχει και καταναγκασμούς αποπληρωμής δανείων την ώρα που το χρέος ανεβαίνει. Αυτά δεν είναι θέματα που θα έπρεπε να αφορούν? Κοιτάξτε, να σας ευχαριστήσω γιατί τα είπατε όλα, διότι τις προάλλες μια συνέντευξη τύπου στην Κατερίνη συγκεκριμένα έλεγα ότι το διακύβευμα είναι διπλό για εμάς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εμένα προσωπικά, είναι και ευρωπαϊκό και εθνικό. Και ξεκίναγα από αυτό που μόλις, με το οποίο περαιώσατε την παρέμβασή σας, ότι υπάρχουν ζωφερές ζωφερές προοπτικές. Εδώ τις βλέπουμε και ως άλλη Κασάνδρα και εσείς και εγώ να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι στα σκαριά πολιτικής λιτότητας. Και εμείς ως μέρος των γουρουνιών, αν θυμάστε, όπως μας λέγανε με ένα εξευτελιστικό τρόπο άλλα κράτη-μέλη όταν διερχόμασταν την κρίση των μνημονίων και την κρίση χρέους, θα βρεθούμε εν όψη αυτών των πολιτικών λιτότητας. Επιστρέφουν οι πολιτικές λιτότητας που ευνοούν τους πλούσους του Ευρωπαϊκού Βορρά σε βάρος των λαών του Νότου. Το δεύτερο είναι ότι λόγω της επιστροφής του πολέμου στη Γυραιά Ήπειρο, και τι ειρωνικό που είναι αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έγινε από το μεγάλο Αλτιέρο Σπινέλη και όχι μόνο, για να μην έχουμε πόλεμο στη Γυραιά Ήπειρο. Έχει επιστρέψει ο πόλεμος στη Γυραιά Ήπειρο. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ και την ανυπαρξία στρατηγικής αυτονομίας. Στρατηγική δεν υπάρχει, και μάλιστα αυτονομή, αλλά τα ομόλογα, όπως είπατε, πολέμου και υποβοήθησης ενός στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος ψηφίστηκαν αμέσως.
Όποιος μίλαγε για ευρωομόλογα για την αντιμετώπιση διαχείρισης κρίσης των χωρών του Νότου ήταν λαϊκιστής. Βλέπε ανάμεσα στα άλλα και το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Και το τρίτο, επανέρχομαι στο, αν η Ευρώπη θα είναι ήπειρος του αντιφασίστα Αλτιέρο Σπινέλη, της πρώτης γυναίκα προέδρου της Ευρωβουλής, της Σιμών Μπέι, του σοσιαλιστή Ζακ Ντελόρ. Αλλά να σας πω και κάτι. Και δεξιών, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν απίθυνε το 1978 την μεριβόητη ομιλία στο Άχεν, ή αν θα έχεις, ας πούμε, τη Μελώνη, τη Λεπέν, την Φόρντε Λάιεν που ελέγχεται για διαφθορά σε πολλούς τομείς, ανάμεσα στα οποία και για τον εμβολιασμό, αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης, και δυστυχώς καπόκοντα τον Έλληνα Σχοινά, που για ψηφοθερικούς λόγους υιοθετεί την ακροδεξιά ατζέντα στο μεταναστευτικό. Αυτό πάλι που θα μου επιτρέψετε να μπω στα παπούτσια σας, επειδή τις 10 τελευταίες μέρες βρίσκομαι σε πολύ διαφορετικούς νομούς στο σύνολο της πατρίδας μας, είναι ότι οι πολίτες, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κάπου πιστεύουν ότι οι γυναίκες ακόμη περισσότερο, που για να αποκτήσουμε το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, δυσκολευτήκαμε πολύ περισσότερο από εσάς, πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες. Είναι πολύ κρίσιμες οι ευρωπαϊκές εκλογές και η λογική πόλωση με χαζές ατζέντες όπως επιχειρούν οι σύμβουλοι επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας δεν οδηγούν πουθενά. Βαθαίνουν το ρήγμα μεταξύ των αιρετών και των πολιτών. Κυρία Δούρου, πριν κλείσουμε θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αισθάνεστε ότι η χώρα που βγήκε από μια χρεοκοπία με τρία κατακούτελα μνημόνια δεν ακροπέζει πια στο να εισέλθει σε μια νέα κατάσταση χρεοκοπίας? Ναι, γιατί κύριε Σαχίνη, βγήκε το 2018 και έχουμε 2024 και να είμαστε γεροί και όσοι σας ακούν και όσοι σας ακούν και οι δυο μας, ξαναλέω στο ρόλο της Κασάνδρας, να δούμε ότι μέσα σε 6 χρόνια πισωγύρισαν την πατρίδα μας, αλλά εδώ που τα λέμε δεν ήταν και έκπληξη. Όταν χρεοκόπησες από συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν δεν μπορούσες να έχεις το δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη, γιατί ο τότε Υπουργός Υγείας και σημερινός Υπουργός Υγείας τότε είχε κλείσει 7 νοσοκομεία και πας και ξανακάνεις τον ίδιο Υπουργό Υγείας. Θέλω να πω ότι όταν επανεφέραμε στη διακυβέρνηση της πατρίδας μας τους ανθρώπους που μας χρεοκόπησαν και που οδήγησαν κάποιους και κάποιες ακόμα και στην αυτοκτονία, 5.000 συμπατριώτες μας αυτοκτόνησαν, 325.000 λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τους αφήνεις 6 χρόνια και διαχειρίζονται την υγειονομική κρίση με τα γνωστά αποτελέσματα, την ενεργειακή κρίση με τα γνωστά αποτελέσματα, την εξωτερική πολιτική με ό,τι ακροφυγώς ψηλαφίσαμε οι δυο μας στο περιορισμένο διαφωνικό χρόνο, εμείς χωρίς. Είναι σχεδόν δετερμινιστικό να ξαναφλερτάρουμε πάλι με τεράστιες δυσκολίες. Και προσέξτε, δεν μιλάω με όρους πολιτικού ρεβαντισμού, διότι αν για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης χάσει τις επόμενες εκλογές, θα πάει να μείνει σε ένα από τα 35 σπίτια του. Αλλά εγώ ταξιδεύω 10 μέρες τώρα στην Ελλάδα και πήγα στο Βλοχό και στη Μεταμόρφωση και η συνάντηση έγινε κάτω από ένα δέντρο, διότι είναι χωριά φάντασμα μετά από 3 χρόνια από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά την ίδια στιγμή μου καταγγέλνουν οι άνθρωποι ότι τους πηγαίνει το ένφια και τους πηγαίνει και ο λογαριασμός ΔΕΗ σε σπίτια που δεν πρέπει να δεν κατοικούνται. Τι συζητάμε τώρα? Σε αυτή την αναξιοπιστία, και θέλω να σας ρωτήσω, με αυτό θέλω να κλείσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι δεν μασάτε τα λόγια σας. Δεν έχει βάλει νερό στο μήλο αυτής της αναξιοπιστίας και η κυβερνητική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου? Με τι την έβαλε? Με το ότι μας έβγαλε τα μνημόνια, με το ότι 2,5 εκατομμύρια που ήταν ανασφάλιστοι δεν καρδιοκτυπούσαν στο ενδεχόμενο ακόμα και μιας μικρής ίωσης? Όλα αυτά που κάναμε στα νοσοκομεία, διότι πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι στο δρόμο για τον πύργο, φεύγοντας από το Βενιζέλιο, όπου είχαμε συνάντηση και με τον διοικητή και με τους εργαζόμενους. Δεν θα σας πω εγώ για το Βενιζέλιο, δεν περιμένετε τη Δούρα από την Αθήνα και το Εγάλεο να σας πει πώς δοκιμάζεται το Βενιζέλιο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πρώτον, συμψηφισμοί του τύπου τα 4 χρόνια του Αλέξη Τσίπρα. Όχι. Ακούστε. Εδώ η εκπομπή δεν κάνει ποτέ συμψηφισμούς για κανέναν και για καμία κυβέρνηση. Αλλά αφού με ρωτάτε, λέει εδώ ο κόσμος. Ακούστε. Ξεχάσατε κι εσείς πολύ γρήγορα, όχι εσείς προσωπικά, τι κρίση αξιοπιστίας δημιουργήσατε παρά την εντολή που σας έδωσε ξανά το Σεπτέμβριο,
με την κυβίστηση από το όχι που κοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι, με την υπερφορολόγηση μεσαίων και μικρομεσαίων στρωμάτων που κάνατε μεν το μαξιλάρι, ναι, δεν το φάγατε, αλλά τσακίστηκε το εισόδημα των μικρομεσαίων και των μεσαίων, όχι των μεγάλων, με το χρηματιστήριο ενέργειας που ο Υπουργός Σταθάκης υπέγραψε. Πώς λέει, αυτά δεν είναι θέμα αξιοπιστίας? Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, μου κάνετε τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Γιατί εγώ ισχυρίζομαι το ακριβώς αντίθετο. Επειδή όλα αυτά είναι απαντημένα και είναι απαντημένα στο δημόσιο λόγο, όχι μόνο από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά από το σύνολο των στελεχών. Άρα είναι πολύ εύκολη αυτή η ερώτηση. Είναι απαντημένα. Εγώ λέω ότι ακόμα και όταν πας στην κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπου η Τρόικα ήταν σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο σύνολο των Υπουργείων, έχει ηχέγγυα ελληνικός λαός. Τι σημαίνει να έχεις έντιμους στη διακυβέρνηση της χώρας που να μην χρησιμοποιούν ως άλοθη ακόμα και το ασφυκτικό δημοσιονομικό περιοριστικό τότε κλίμα της περιοχής. Γι' αυτό λέω το εξής. Εμένα δεν μου φτάνει να εξηγώ σε όσους δοκιμάζονται περισσότερο από τον Γιώργο και τη Ρένα τα ζητήματα τα εργασιακά, τις μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας. Δεν χρειάζεται να πάω να τους διαπιστώνω τι σημαίνει, ρε παιδί μου, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας του Υπουργείου Υγείας, τι σημαίνει ο κύριος Κρέκας όταν τον είχαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα βιώνει ο αγρότης. Εμένα περιμένει. Εγώ λέω το εξής. Και αν ακόμα πάμε σε εκείνα τα χρόνια που είναι αδόκιμη σύγκριση, δεν μπορεί να συγκρίνεις μια κυβέρνηση που σ' άφησαν 37 δις, που είχε χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, χώρες με νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως η Μεγάλη Βρετανία και τον κύριο Τζόνσον να ρίχνουν λεφτά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εδώ να μας λένε ότι οι μέσοι είναι αχρίαστες και ότι κλείστε τη μουσική και τα κέντρα και τα μηχάδικα για να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά του ιού. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή μίλησα για απαξίωση, ο κύριος Μητσοτάκης είναι κάτι άλλο. Λίγα μας είχαν μείνει να πιστεύουμε στην πατρίδα. Τους δημοσιογράφους έχουμε αποκαθιλώσει λόγω των ληστών, Πέτσα κτλ. Και είναι άδικο. Τους αιρετούς τους έχουμε αποκαθιλώσει με τα διευκρίνιστα ποσά και τις αρχιοθετημένες σκανδαλώδεις υποθέσεις τους. Μας είχε μείνει η επιστήμη και η πίστη στους θεσμούς. Και φτιάχνει μια επιτροπή γιατρών, οι οποίοι μας τρέλαναν. Μας τρέλαναν. Μας βάζανε στην Αμφίδα να κάνουμε ανάσταση 9 η ώρα το βράδυ, αλλά πέρα τις κάμερες και ψέλανε στις εκκλησίες. Λοιπόν, το ξαναλέω. Πέρα από τα δημοσιονομικά μεγέθη που όπως είπατε και εσείς και με βγάλατε από τη δύσκολη θέση ένας ακροατής να πει ότι η Δούρου ασκεί επιπόλαιη υπερπλειοδοτούσα αντιπολίτευση, ότι ξαναπάμε προς τις λογικές της πολιτικής της λιτότητας και των περιορισμών, λέω από πέρσι ότι αυτή η κυβέρνηση εκφασίζει την ελληνική κοινωνία, βαθαίνει το χάσμα των πολιτών με τους αιρετούς και την ενασχόληση με τα κοινά και γι' αυτό λέω ότι για την αριστερή δημοκρατική παράταξη είναι η ακροδεξιά αντίπαλος, αλλά είναι η απάθεια και η αδιαφορία, διότι είναι το λίπασμα της ακροδεξιάς. Κυρία για Δούρου, μένα αντίπαλός μου είναι όποιος λειτουργεί ώστε να απομακρύνει τους συμπατριώτες μου από την κάλπη και την ενασχόληση με τα κοινά και την πίστη στην πολιτική, την πίστη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ότι ο Σαχίνης δεν ρωτάει τη Δούρου τι έφαγε χτες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κυρία Δούρου, ο χρόνος, το ξέρετε καλά, φτάνει στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για αυτήν την παρέμβαση και ελπίζω σε μία εκπομπή τηλεοπτική όπου θα μπορείτε να αντιπαραταθείτε πάνω στα ζητήματα, όχι με την έννοια της κόντρας, αλλά δημιουργικά, πάνω στα ζητήματα, ιδίως τα εθνικά και της εξωτερικής πολιτικής. Αυτά για μένα λείπουν από τη δημόσια σφαίρα και είστε ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν διστάζει, παίρνει το κόστος να μιλάει για αυτά. Καλή σας ημέρα από το Ηρακλείο. Να είστε καλά.